Rock Overdose Web Radio. Θέλετε η μουσική σας να ακούγεται έτσι ή έτσι? Alma Music Productions. Recording and Rehearsal Studio. Alma Music Productions. Πρόβα, ηχογράφηση, μουσική παραγωγή. Alma Music Productions. Με ολοκένουργιο εξοπλισμό. Στην Χρήστου στο Βασίλη 14. Στην περιοχή Μαρτίου, με πολύ εύκολη πρόσβαση. Πρόβες, ηχογραφήσεις, μίξη, προγραμματισμός τυμπάνων, ενορχιστρώσεις. Alma Music Productions. Γιατί η μουσική σας πρέπει να ακούγεται δυνατά. I hear the sound. Rock Overdose Web Radio. Σας μιλάει ο Big Brother. Η διαδικασία ψηφοφορίας μόλις ολοκληρώθηκε. Η υποψήφοι προς αποχώρηση είναι... Γεια σας, είμαι ο Κώστας από τους Πυράχα και ακούτε Zion's Extreme Mix στο Rock Overdose. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης από τους Πυράχα και ακούτε Zion's Extreme Mix στο Rock Overdose. Γεια σας, είμαι ο Βασίλης από τους Soundtrack και ακούτε Zion's Extreme Mix που αλλού στο Rock Overdose. Είμαι ο Hellmaster 666 από τους Temple of Catharsis και Bestial Entity και ακούτε Zion's Extreme Mix στο Rock Overdose. Γεια σας, είμαι ο Νίκος από τη Visor, ακούτε Zion's Extreme Mix. Rock Overdose. Γεια σας, είμαι ο Άρχον των Κέλτεφοκ και ακούτε Zion's Extreme Mix στο Rock Overdose. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Στέφανος Νεκροαμπίζος από Βάραθρον και Καταβάσια και ακούτε Zion's Extreme Mix στο Rock Overdose. Γεια χαρά, είμαι η Maxi Nil των Jaded Star και ακούτε Zion's Extreme Mix στο Rock Overdose. Γεια σας, είμαι ο Νίκος από την Υπόλοιπη Τροχιά και ακούτε Zion's Extreme Mix για τον Rock Overdose. Hello, this is Sievert Hoyam from Madrugada. You're listening to Rock Overdose. Roar, Rock of Angels Records, home of heavy metal trusted worldwide by well-known acts like Gravedigger, Matt Barlow's Ashes of Aries, Mystic Prophecy, and many more. Check our website, roar.gr, and submit your music. Κυρίες και κύριοι, ο Χρήστος Δούκας. Γεια χαρά, είμαι η Maxi Nil των Jaded Star και ακούτε Zion's Extreme Mix στο Rock Overdose. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλησπέρα σας εδώ στην εκπομπή Zion's Extreme Mix όπως κάθε Τετάρτη. Έτσι και σήμερα, Τετάρτη, 9 Δεκέμβρη, και μάλιστα σήμερα έχουμε μια εξαιρετική παρουσία κοντά μας. Έχουμε μια κυρία. Είναι μια κυρία η οποία είναι... συνθέτης, είναι στιχουργός, είναι ιδρυτής μπάντας, είναι vocal coach στην τηλεόραση, σε πολλά TV shows, είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα κοντά μας είναι η Maxi Nil. Γεια σου Μάχη, να μου επιτρέψεις να σου λέω Μάχη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φυσικά. Ωραία, καλησπέρα, Χρήστο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε σήμερα παρέα. Καταρχάς, πού σε πετυχαίνουμε?
Με πετυχαίνετε στο σπίτι. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου είμαι στο σπίτι και με ιδιαίτερα γιατί είμαι ντουχαλή. Είναι μια μέρα έτσι που έχω ξεκουράσει το σώμα και πνεύμα. Χαίρομαι που έχω αυτή την κουβέντα στην περνάει. Μάχη, εν μέσω πανδημίας λοιπόν, εσύ παραμένεις πολυτάλαντη θα λέγαμε και πολυσχηδής και μάλιστα τρέχεις και δεν προλαβαίνεις. Μπορείς να μας πεις λίγο εντάχει με το τι ακριβώς ασχολείσαι αυτή τη στιγμή στη ζωή σου? Ναι, είμαι όντως και καιρούς και στα δύο lockdown δουλεύω στην τηλεόραση όπου δεν σταματάει ποτέ να δουλεύει. Γιατί μιας και ο κόσμος περισσότερο στο σπίτι χρειάζεται λίγη ψυχαγωγία, κάτι να ξεχνιέται, να διασκεδάζει κτλ. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαι στο διάστημα μας, σαν vocal coach και τραγουδάω και τα φωνητικά, μιας και είναι live εκπομπή. Οπότε υπάρχει, όταν δουλεύεις στην τηλεόραση δεν υπάρχει ακριβώς πρόγραμμα. Πολλές ώρες προφανώς, έτσι. Μιλάμε για ένα μίνιμουμ 12-13 ώρες μέχρι 16. Είναι λίγο και σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα μου μαθήματα τα οποία τώρα τα κάνω μέσα στο Skype. Είναι λίγο challenge, είναι λίγο... μπορώ να πω, αλλά εντάξει. Challenge. Και άμα λάβουμε και υπόψη μας και τις άλλες ιδιαιτερότητες που έχεις δηλώσει εσύ ίδια στα social media, δηλαδή traveler και cat mother, καταλαβαίνουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα θέμα. Με το χρόνο. Υπάρχει ένα θέμα. Αν και traveler δεν μπορώ να είμαι τον τελευταίο καιρό, μιας και όλα είναι κλειστά. Μπορώ να πολύ ταξιδέψω, αλλά. Να μιλήσουμε για τις γάτες μας. Από γάτες ιδιαίτερα. Ναι, ναι, από γάτες άλλο τίποτα. Όσο περισσότερες, τόσο καλύτερα. Ξέρεις, και εγώ τις λάτρευω προσωπικά. Οπότε πολύ χαίρομαι όταν βλέπω cat mother, cat fathers. Είναι το καλύτερό μου, πραγματικά. Τα δυναμίες, τι να το κάνω. Ναι, τι να το κάνουμε. Λοιπόν, ας μπούμε λίγο και στα μουσικά μας λίγο τα πράγματα, να δούμε λίγο όσον αφορά την ζωή σου στη μουσική, εννοώ το ξεκίνημα ίσως με Elysion ή και το πέρασμά σου από τους On Thorns LA, αυτήν την υπερμπάντα τέλος πάντων. Κάνε μας ένα σύντομο σχόλιο έτσι για αυτά τα πρώιμα, ας το πούμε, στάδια της καριέρας σου. Στους On Thorns LA... ήμουνα πρώτα, δηλαδή ήμουνα το 2002, όπου ξεκινήσαμε, έπεσα λίγο στα βαθιά, ξεκινήσαμε με ένα live τότε σε support της Άμορφης. Wow. Ήμουνα μικρούλα, αλλά ήταν καλό challenge κι αυτό, μόνο καλό βγήκε από όλο αυτό. Βγάλαμε ένα δίσκο μαζί και το 2003 μπήκα στους τότε in coma, όπου μετά από κάποια χρόνια γίναμε Elysion. Και μετά το 2008, χωρίζοντας τη δρόμη μας, έφυγα για Αυστρία και μπήκα στους Visions of Atlantis. Μπράβο, ήθελα να σου ρωτήσω λίγο για τους Visions of Atlantis. Από την άποψη ότι είχες μια ιδιαίτερη εμπειρία το να μπεις όντως σε μπάντα του εξωτερικού, ρε παιδί μου, και δεις σε μια μεγάλη μπάντα του εξωτερικού, αυστριακή. Πες μου λίγο τις διαφορές που συνάντησες, δηλαδή τις διαφορές μεταξύ Elysion, On Thorns LA, τέλος πάντων, αυτή την εμπειρία που είχες στην ελληνική, σε σχέση με αυτό που έζησες στην Αυστρία εκεί πέρα. Η βασική διαφορά είναι το πώς το κράτος αντιμετωπίζει τις μπάντες του. Υπάρχει βοήθεια δηλαδή, κρατική βοήθεια? Θα σου πω κάτι. Ως Visions το κράτος μας παρήχε ένα στούντιο μέσα στο δάσος, δίπλα σε ένα ποταμάκι, το οποίο είχε το σαλόνι του, είχε την κουζίνα του, το μπάνιο του και δύο προβάδικα. Άκου. Και αυτό είναι ένα από αυτά. Ναι. Άκου τώρα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε πηγαίνοντας εγώ εκεί, βλέπω ένα χώρο, σούπερ, πήγαμε όποτε θέλαμε, δεν ενοχλούσαμε κανέναν. Όλα πήγαινα και οι λογαριασμοί, το ρεύμα, το νερό που είναι εκεί, να το κράτω τα πάντα. Άκου τώρα, ναι. Δεν θα κάνεις δουλειά έτσι. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Αυτό ήταν το βασικό. Η διαφορά είναι αυτή. Όσον αφορά μετά το πώς δουλεύει κάθε μπάντα και μία μπάντα του εξωτερικού, πιστεύω ότι κάθε σοβαρή μπάντα, όποια χώρα και αν είναι, δουλεύει το ίδιο σοβαρά. Το ίδιο σοβαρά. Αν θες να πετύχεις, δηλαδή, θα κάνεις πολλές πρόβες, θα κοιτάξεις να γράφεις ωραία μουσική, να έχεις καλή παραγωγή, να έχεις καλή παρουσία, όλο αυτό. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είδα μεγάλη διαφορά σε αυτό το τομέα, στο πώς αντιμετωπίζουν τη μουσική τους.
Οι Αυστριακοί, οι Έλληνες, οι Ολλανδοί. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι και η ελληνική σκηνή δεν έχει να ζηλέψει κάτι, τέλος πάντων. Ίσα-ίσα είμαστε σε υψηλό επίπεδο στο metal γενικότερα. Ακριβώς, ακριβώς. Ήθελα να σε ρωτήσω όσον αφορά μετά το πέρασμά σου στους Jaded και λέω πέρασμά σου, δηλαδή τι έγινε όταν σταμάτησες τέλος πάντων, όταν τελείωσες εντός εισαγωγικών από τους Visions of Atlantis, παίρνεις την απόφαση λοιπόν για τη δημιουργία των Jaded Star. Κάπως έτσι έγινε. Να σου πω την αλήθεια, περίπου ένα χρόνο πριν χωρίσουν οι δρόμοι μας με τους Visions, είχα αρχίσει να γράφω τραγούδια τα οποία δεν ήταν για Visions of Atlantis, δηλαδή ήταν πολύ μακριά, έτσι και όσες φορές μου είχε ζητηθεί να γράψω τραγούδια για τους Visions ήταν αρκετά μακριά το στυλ μας και το πώς βλέπαμε. Οπότε βέβαια, εντάξει, κάποια τραγούδια μου μπήκανε σε δίσκους των Visions, οπότε πήρα λίγο κάποια κούντες, αν θες. Αλλά από εκεί πέρα, από τη στιγμή που άρχισα να γράφω πράγματα τα οποία με εξέφραζαν περισσότερο, όταν ήρθε και τελείωσε η συνεργασία μας, είπα, εντάξει, ποτέ δεν τελειώνει κάτι. Για μένα, δηλαδή, η μουσική δεν είναι κάτι το οποίο θα τελειώσει ποτέ. Ναι. Οπότε έπρεπε να κάνω κάτι άλλο. Ναι, κατάλαβα. Και έχουμε... Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να τα κάνω με Έλληνες. Ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ πάλι με... Μάλλον σου είχε λείψει αυτό, μάλλον. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι, ξέρω. Είναι και αυτό το πράγμα που θέλεις να συναναστρέφεσαι με κάτι δικό σου. Είναι αυτό. Καμιά φορά είναι και το παρεάκι μας η μπάντα. Τουλάχιστον και εγώ έτσι το αντιμετώπιζα πάντα και είναι και συνοδοιπόροι γενικότερα στη ζωή. Ιδίως αν είσαι άνθρωπος όπως εσύ που λατρεύεις τη μουσική, οπότε γίνεται και η μπάντα μέρος της ζωής σου, ρε παιδί μου. Ναι. Μα αυτό είναι ακριβώς. Δηλαδή για μένα πρώτα έρχεται η ανθρώπινη επαφή και το πόσο τα βρίσκεις με τον άλλον. Βέβαια. Και μετά έρχεται η μουσική. Πολύ, πολύ σημαντικό. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Δηλαδή ποτέ δεν κατάλαβα τα συγκροτήματα τα οποία συνεργάζονται εντελώς επαγγελματικά. Ναι. Και μετά ο καθένα πηγαίνει σπίτι του και τα λοιπά και δεν μιλάνε ενδιάμεσα. Δεν ξέρω, αυτό και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εσύ βέβαια που ίσως κινείσαι και σε χώρους έτσι πιο μηντιακούς και πιο σαρκοφάγους, ξέρεις, κατάλαβες με ποια έννοια, ενδεχόμενα να έχεις δει και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, σε εκείνους τους χώρους, οπότε να έχει ανοίξει το μάτι σου, σίγουρα. Βέβαια, και δεν είναι μόνο αυτοί οι χώροι. Παντού στη ζωή υπάρχουν, από τη γειτονιά σου μέχρι παντού ναι, υπάρχουν ναι, ναι, αυτοί ναι, άνθρωποι. Ναι. Θα συμφωνήσω. Ναι, οπότε είναι πολύ σημαντικό, έτσι όπως βλέπω εγώ τη μουσική σοβαρά και ότι θα είναι η ζωή μου όλη, οφείλω στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα να έχω ανθρώπους γύρω μου που το αγαπάμε το ίδιο και που ταιριάζουμε ως άνθρωποι πρώτα απ' όλα, ψυχικά. Σημαντικό αυτό και γενικότερα αυτό είναι και ένα μήνυμα έτσι τέλος πάντων, το πώς θα πρέπει να βλέπει και η ανθρωπότητα ή πώς να γενικότερα να κινούμαστε και να μάλλον θα το πω αλλιώς, να επαναπροσδιοριστούμε. Αυτό νομίζω ότι χρειάζεται και αυτό νομίζω ο επαναπροσδιορισμός, αυτή ακριβώς η λέξη, είναι και το όνομα του νέου σας άλμπουμ. Realign, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 2020, μόλις κυκλοφόρησε, μιλάμε για μουσικάρες. Συνθετικά είναι πολύ... πολύ άψογο, πολύ μπροστά και σε σχέση με το Memories. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Επίσης, κυρίες και κύριοι, φοβερή παραγωγή. Θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο γενικότερα για το άλμπουμ. Πότε, πώς έγινε και τα λοιπά. Δώσε μας λίγο περισσότερα για το Realign, Μάχη. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που πες το μήνυμα όλο του επαναπροσδιορισμού και της μουσικής μας εξέλιξης, γιατί θεωρώ και εγώ προσωπικά και όλοι μας την πάντα ότι είναι το επόμενο μας βήμα. Και δεν σου κρύβω ότι σκεφτόμαστε αυτό το δίσκο σαν το τρίτο μας και όχι σαν τον δεύτερο, γιατί πήρε και πάρα πολύ καιρό. Στην ουσία ξεκίνησαμε να γράφουμε τραγουδία από το δίσκο το 18 με τον Ντέιν, τον καινούργιο μας κιθαρίστα,
Και μετά πηγαίνοντας στα 133 studios για να κάνουμε τη συμπαραγωγή με τον Άγγελο Βαφυράδη, γράφαμε μαζί και τραγούδια με τον Άγγελο. Ο Άγγελος έχει γράψει και στο τα πλήκτρα του Memories from the Future. Οπότε ήταν πολύ εύκολη η συνεργασία μας. Όπου γύρω στα μισά μας λέει: παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε, να μπω στην πάντα. Τόσο απλά. Τέλειο. Οπότε κάπως έτσι. Ναι. Κάπως έτσι έγινε. Μετά βρέθηκε ο μπασίστας μας, ο Γιάννης Οδρές. Κολλητός του ήταν λοιπόν Τζίμο Ρούβελ. Μπήκε και εκείνο στα τύμπανα και ολοκληρώθηκε το παρεάκι μας. Τέλεια. Δουλέψαμε στα 133 στούντιο περίπου 1,5 χρόνο. Γι' αυτό. Φοβερή δουλειά. Και αποφασίσαμε. Φοβερή δουλειά. Φαίνεται δηλαδή. Έχει γίνει φοβερή πολύ. Δουλειά. Ευχαριστούμε ναι. πολύ. Μπράβο. Πήγαμε να σου πω. Πήγαμε λίγο με τον παλιό το τρόπο. Υπογραφήσαμε και μιξάραμε αναλογικά. Αναλογικά, έτσι. Ωραία. Αναλογικά, ναι. Ήταν ένα challenge κι αυτό. Ήταν και τα πιο δύσκολο, πιο χρονοβόρο. Ναι, αλλά για μένα ναι, δεν συγκρίνεται. Κοίταξε όμως, το αποτέλεσμα νομίζω ότι σας δικαίωσε πλήρως, έτσι. Δηλαδή τέτοια παραγωγάρα είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε, έτσι, δεν το συζητάμε. Είναι τέλειο, είναι πραγματικά τέλειο. Πολύ φοβερή δουλειά και, και στα φωνητικά πολύ δουλειά και οι συνθέσεις φαίνονται δουλεμένες πολύ. Εγώ θα ήθελα να το επεκτείνω και λίγο. Δεν ξέρω αν αυτά μπορούν να παιχτούν και live. Δηλαδή είστε σε θέση σαν μπάντα να τα εκτελέσετε και live έτσι όπως τα ακούμε. Κοίταξε να δεις. Είμαστε της άποψης ότι δεν γράφουμε τραγούδια τα οποία δεν παίζονται ακόμα καλύτερα live. Είμαστε οπότε ξεκινώντας και κάνοντας πρόβες είδαμε ότι αποδίδουν live ακόμα καλύτερα γιατί υπάρχει η ενέργεια και η δίψα μας του να ξεκινήσουμε να κάνουμε συναυλίες. Γιατί έχουμε μείνει στην ουσία στον αέρα, η κυκλοφορία του άλμπου μας βγήκε μέσα στην καραντίνα. Ναι, ρε, ναι. Είμαι πολύ διψασμένη για το stage και παίζοντας έτσι λίγο στο προβάδικο είδαμε ότι ναι, πάμε, γίνεται και ακόμα καλύτερα. Στιχουργικά πού κινείται το realign λοιπόν? Ως συνήθως με ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι, δεν στο κρύβω, δηλαδή θα κάτσω και θα γράψω τι με προβληματίζει, μια δική μου προσωπική ιστορία, συναισθήματα. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα να γράψω κάτι κονσεπτικό που δεν το αποκλείω για το μέλλον, απλά δεν θέλω να το βεβαιάσω, θέλω να μου έρθει από μόνο του. Όπως γενικότερα είμαι έτσι με τους στίχους μου, θα κάτσω και θα γράψω τη στιγμή εκείνη. Ναι, ναι. Το moment. Το... Ναι, αυτό ακριβώς. Και κάποια ιστορία η οποία θέλω να βγάλω από μέσα μου για πολύ καιρό. Οπότε είναι εντελώς προσωπικά τα... κινούμε τελείως προσωπικά στιχουργικά. Αλλά προσπαθώ να τα γράφω με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο καθένας να μπορεί να... Να βρει τον εαυτό του μέσα στο κάθε τραγούδι. Ναι, να τερμηνεύσει με τον δικό του τρόπο να μπορέσει να δει μια δική του ιστορία μέσα από αυτό. Όσον αφορά τις συχνές αλλαγές στο line-up των Jaded Star, έχω την εντύπωση ότι είναι θέμα όντως καθαρά επιλογής δικιά σου το συγκεκριμένο πράγμα. Βέβαια, όντως, μεσολάβησαν και 5 χρόνια από το προηγούμενο το άλμπουμ, οπότε δικαιολογεί και όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, έχεις κάποιο σχόλιο να κάνεις αυτό? Σου πω, μετά το 2016 κάναμε την τελευταία μας περιοδία. Από εκεί και πέρα, πάντα έμεινε για λίγο στο πάγο, όπου εν τέλει συμφωνήσαμε και με το πώς θα το βρετώ, στην ουσία και αργότερα με τον Ράφαελ, ότι δεν είναι πολύ εύκολο να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί ως μπάντα, όντας τόσο μακριά ένας από τον άλλον. Πολλές φορές είναι ασύμφωνο και οικονομικά και συναισθηματικά. Κουράστηκα και εγώ γιατί από το 2008 δουλεύω με συγκροτήματα από απόσταση. Οπότε εκεί γύρω στο 2017 που έμεινα έτσι μόνη μου και έπρεπε να τα βάλω λίγο κάτω σε μία σειρά για να μπορούμε να πάσα στιγμή να είμαστε μαζί και να δουλεύουμε μαζί. Είναι πολύ σημαντικό. Μόνο οπότε έτσι, όλο αυτό παίρνει χρόνο. Δηλαδή το να βρεις μέλη παίρνει πάρα πολύ χρόνο γιατί πρέπει να είναι σωστοί άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Να γράψεις τραγούδια, να τα μιξάρεις, να τα μαστεράρεις, να βρεις καινούργια εταιρεία. Γιατί εμείς είχαμε τη Sensory Records, αλλά ψάχναμε για κάτι καλύτερο, εδώ για το επόμενο βήμα. Εδώ μου κάνεις και πολύ ωραία πάσα, ξέρεις, έτσι. Γιατί ήταν επόμενη ερώτηση όσον αφορά την Noble Demon, η οποία είναι πολύ ελπιδοφόρα, ξέρεις, βέβαια ξέρεις, γνωρίζεις. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι απαρτίζουν
είναι βετεράνοι θα λέγαμε στην μουσική βιομηχανία. Μιλάμε για ανθρώπους από την Napalm Records και από την Nuclear Blast. Μιλάμε για την Noble Demon. Για πες μας λίγο, πώς προέκυψε αυτό το δισκογραφικό συμβόλαιο? Εμείς έχουμε έναν μάνατζερ, τον Νικολά Ραμαζέτ. Είναι Γάλλος, του στέλνω την αγάπη μου κτλ. Ο οποίος γενικά είναι μέσα στη μουσική βιομηχανία πάρα πολλά χρόνια και μας βοήθησε λίγο με τα contacts, με, το να, με τους ανθρώπους με τους οποίους θα πρέπει να μιλήσουμε κτλ. Πήραμε αρκετά συμβόλαια, δεν σου κρύβω, αλλά ήταν αρκετά αποκαρδιωτικά. Ναι. Γιατί όσο μεγαλύτερη είναι μια δισκογραφική, τόσο χειρότερο είναι το συμβόλαιο για μια μικρομεσαία μπάντα. Είναι τα κλασικά 360 contracts, όπου σου παίρνουν χρήματα από παντού. Άκου. Από όλες σου τις πωλήσεις, είτε είναι merch, από τις συναυλίες σου, σε έχουν δεμένο για 8 χρόνια. Είναι λίγο περίεργο. Οπότε εκεί πρέπει να παλέψεις λίγο με τη ματαιοδοξία σου και να πεις όχι, δεν. Προτιμώ να μην έχω το λογότυπο της τάδε μεγάλης δισκογραφικής πάνω στο CD μου και να έχω μιες μικρότερες εταιρείες η οποία θα μου δώσει περισσότερα πράγματα in the long run. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα παλέψει τη ματαιοδοξία, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί παίρνοντας το συμβόλαιο της Noble Demon, ήταν ένα συμβόλαιο τόσο ξεκάθαρο και ειλικρινές και φαινόταν από την αρχή ότι δεν θέλει να διαλύσει τον καλλιτέχνη, να του τα πάρει όλα. Είναι πάρα πολύ για μας που ξεκινήσαμε πάλι από την αρχή στην ουσία, μας προσέφερε πάρα πολλά πράγματα και τον ευχαριστούμε πολύ. Ξέρεις τι, ήθελα να αναφερθώ λίγο και στις συνεργασίες σου. Έχεις κάνει συνεργασίες με Money Deum, με Vexillum, με New Zero God, νομίζω, Enemy of Reality. Έχεις κάνει τέτοιες συνεργασίες. Είσαι έτσι ανοιχτός άνθρωπος, έτσι πάντα σε νέες προκλήσεις, θα λέγαμε, μουσικές πάντα, έτσι, εννοείται. Σε νέες προκλήσεις, μουσικές είμαι πάντα ανοιχτή, αρκεί να με εκφράζει και εμένα, δηλαδή δεν θα μπορώ σίγουρα να πω. Το Money Deum είναι εξαιρετικό, έτσι, μιλάμε για ένα κόσμημα, ρε παιδί. Money Deum είναι και φίλοι μας καρδιακοί και τους στέλνω και την αγάπη μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικότερα αυτό το dark americana. Και εμένα πολύ μου αρέσει αυτό, που το λένε κάποιοι, όλο αυτό το bluesy πράγμα. Καλό, οπότε καλό. Είπα, δεν το είπα κατευθείαν ναι. Πάμε και σε μια άλλη κουβέντα σου. Έχεις δηλώσει στο παρελθόν, σωστά βέβαια, εγώ εμένα με βρίσκει σύμφωνο τέλος πάντων, ότι ώρες-ώρες ο όρος female fronted σε ενοχλεί. Παρόλα αυτά όμως, το πρώτο βίντεο που κάνατε, μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο ονομάζεται Female Fronted. Αυτό τι είναι, εξορκισμός είναι τώρα ακριβώς? Αυτό ναι, άμα θες να το... Πολύ ωραία το έχεις εξορκισμός. Έτσι, ναι, δεν ξέρω. Ναι, είναι ξεκάθαρα, όπως όποιος έχει δει και το βίντεο, είναι ξεκάθαρο ότι λίγο κοροϊδεύουμε έως πάρα πολύ αυτό τον είναι όρο. Τρόλ, είναι τρόλ, ωραίο και είναι. Πολύ ωραίο. Τρόλ, και αντιπροσωπεύει αυτός ο όρος και δεν θεωρήσαμε ότι δεν υπήρχε καλύτερο όνομα να δώσουμε σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Είναι... Διαβάζοντας το στίχο καταλαβαίνεις ακριβώς τι είναι, βλέποντας το βίντεο κουμπώνει όλο αυτό μαζί. Ξέρεις τι, θα ήθελα να αναφερθούμε έτσι και μιας και που ήρθαμε και λίγο πιο κοντά και έχει σπάσει νομίζω λίγο ο πάγος των πρώτων λεπτών. Ήθελα να σε ρωτήσω. Αν και βέβαια ναι, τώρα ποιος παγός, τέλος πάντων. Ήθελα να σε ρωτήσω λίγο, γιατί εσύ το έχεις αναφέρει και είναι η αλήθεια ότι έχω κι εγώ κάποιες έτσι ψηλό εμπειρίες κάτι στο κεφάλι μου όσον αφορά τα δικά μας παιδιά τα οποία βρίσκονται στο χώρο της τηλεόρασης. Έχω την εντύπωση ότι ο χώρος της τηλεόρασης έχει πολλούς δικούς μας. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, μεταλλάδες, κατάλαβες ρε παιδί, με αυτή την κουλτούρα. Υπάρχουν όντως πολλοί στο... Και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Συνεννοείστε με κλεφτές ματιές? Ούτε καν κλεφτές, είμαστε ξεδιάντροποι. Συνεννοιόμαστε κανονικά για χείμα μπροστά σε όλο τον κόσμο. Θα σου πω κάτι, τώρα στο Just που είμαι, είναι αρκετοί από τους παίκτες είναι μεταλλάδες και αρκετοί από τους τεχνικούς πίσω από τις κάμερες είναι και αυτοί μεταλλάδες. Οπότε, κάνοντας πολλές φορές με τους παίκτες πρόβες, το ποιο τραγούδι θα πούνε στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο μπορεί να είναι λαϊκό. Πάντα καταλήγουμε να παίζουμε Tool, Iron Maiden. Και θα παίξουμε και μια μεταλλιά. Ναι.
αυτό και ξεχνούμαστε και λέμε ιστορίες και βλέπουμε βίντεο κτλ. Οπότε η heavy metal κοινότητα γενικότερα πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δυνατή. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις αδέρφια. Μπράβο. Είναι και πάντα, ξέρεις, υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη, ρε παιδί μου, το οποίο είναι φοβερό, ξέρω εγώ. Όταν καταλάβεις ότι ο άλλος απέναντί σου είναι μεταλλάς, τον βλέπεις αλλιώς, ρε παιδί μου. Τώρα έχεις καταλάβει ότι είναι εντάξει, είναι δικός μας. Ναι, και δεν θα σου κρύψω τώρα. Σε ένα χτεσινό επεισόδιο είχε έρθει λοιπόν ως guest ο κύριος Βασίλης Καράς. Κάποια στιγμή λοιπόν μου κάνει νόημα η τραγουδίστριά του ότι ο κιθαρίστας μου λέει είναι μεταλλάς, σε ξέρει. Και χαιρόμαστε με τον τύπο κατεβάζει τη μάσκα του να μου πει ένα heavy metal και από μακριά και λέω εντάξει, είναι παντού, είναι παντού. Και λες ναι ρε φίλε, είδες τι ωραίο. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο έτσι σε πιο προσωπικά σου πράγματα. Τι εννοώ, θέλω να μου πεις τρεις, αρκούνε νομίζω, αγαπημένες μπάντες ή καλλιτέχνες. Τρεις, ε. Τρεις, ε, ναι. Θες περισσότερους. Ξέρετε τι γίνεται, θα σου πω κάτι. Ακούω πάρα πολύ μουσική και ακούω και υπάρχουν διαμάντια για μένα προσωπικά σε όλα τα είδη της μουσικής. Ναι. Αν πρέπει να διαλέξω τώρα τρεις τους οποίους θα άκουγα οποιαδήποτε ώρα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Μόνο έτσι ίσως μπορώ να απαντήσω. Τους οποίους λατρεύεις, ρε παιδί. Ξέρω εγώ τι να σε πω τώρα. Λοιπόν, λατρεύω τη Λορίνα Μακένιτ. Λορίνα Μακένιτ. Λατρεύω τον Στίβεν Βίλσον. Στίβεν Βίλσον. Ωραία, είσαι και προφορά καλή. Και λατρεύω και την Τόρι Έιμος. Ωραία πράγματα. Αν μπορώ, είναι άλλη πολύ ακόμη, αλλά έτσι... Χωρίς να το πολύ σκεφτώ, αν μου λέγεις ότι θα ακούς για πάντα αυτά τα τρία πράγματα. Θα μπορούσες δηλαδή με αυτούς τους τρεις ναι, να είσαι καλυμμένη τέλος πάντων μουσικά. Και βέβαια και ως ερμηνεύτρια και vocal coach, τι θα συμβούλευες εσύ σε νέους και σε νέες που θέλουν να ασχοληθούν με το δικό μας το τραγούδι. Με το δικό μας το τραγούδι, όχι γενικότερα με το τραγούδι. Δηλαδή μας ακούνε τώρα νέος κόσμος, νέα παιδιά που ενδεχόμενα να σκέφτονται να παίξουν, να τραγουδήσουν σε μια μπάντα, να τέτοιο. Τι θα τους συμβούλευες? Για μένα θα τους συμβούλευα να το κάνουν, να μην φοβηθούν, να μην ακούσουν κανέναν πέρα από τον εαυτό τους, να δουλέψουν σκληρά γι' αυτό, να έχουν τα αυτιά τους ανοιχτά για τους ανθρώπους που θα τους δώσουν συμβουλές καλοπροαίρετα, να έχουν πάρα πολύ υπομονή, γερό στομάχι και vision. Θέλει να έχει όραμα, πλάνο έτσι. Και να το έχει. Θέλει όραμα. Χωρίς όραμα δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά το όραμα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πολλή δουλειά, αυτογνωσία, έτσι, αυτογνωσία και υπομονή. Αυτογνωσία, υπομονή, μεγάλες κουβέντες κυρίες και κύριοι. Έχουμε τη δυνατότητα σήμερα και συνομιλούμε με την Maxi Nil, τον Jaded Star. Ωραίες κουβέντες λέγαμε τώρα. Πάμε λίγο να ζοριστούμε όμως από ποια άποψη και δεν το αναφέραμε και καθόλου. Τι βιώνουμε, μάχη μου, τι βιώνουμε με το COVID-19, τι γίνεται με την πανδημία. Δώσε μου το δικό σου σχόλιο με όλο αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε, που σίγουρα οι τέχνες και ο πολιτισμός και η μουσική μας έχει επηρεαστεί, θα λέγαμε, τα μέγιστα και έχει χτυπηθεί από αυτή την ιστορία. Δώσε μας λίγο το σχόλιο σου. Θα σου πω κάτι. Είναι τόσο χαοτικό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και δεν θα μπω και σε πολιτικά, δηλαδή πιστεύω ότι όποια κυβέρνηση και να είχαμε, σε όποια χώρα και να ζούσαμε, είναι κάτι το οποίο είναι τόσο καινούριο που δεν ξέρουν τι να κάνουν και αυτοί και πώς να το αντιμετωπίσουν όλο αυτό, οπότε ούτε παίρνω το μέρος τους, έτσι. Ναι, ναι. Απλά κάνουν ό,τι... κάνουν διάφορα πειράματα να δούνε τι μπορεί να λειτουργήσει και να δουλέψει σε όλο αυτό. Σίγουρα, για να το θέσω λίγο, επειδή το έχω σκεφτεί πάρα πολύ και στην αρχή είχα θυμώσει και κατηγορούσα και έλεγα, δεν έλεγα ότι δεν υπάρχει ο ιός σε καμία περίπτωση, αλλά όλο αυτό θεωρούσα ότι είναι πολύ πιο βαθύ. Αλλά έκατσα λίγο και σκέφτηκα ότι γιατί έλεγα, γιατί να κλείνουν το βράδυ τα πάντα και τη μέρα που γίνεται χαμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς και δεν κλείνουν εκεί, γιατί... Η αλήθεια είναι ότι περισσότερος κόσμος και πιο πολύ είναι παραγωγικές οι ώρες του πρωινού. Δηλαδή περισσότερος κόσμος απασχολείται το πρωί παρά το βράδυ. Οπότε φαντάζομαι ότι κάπως έτσι το
το σκέφτηκαν και όλοι όσοι συμμετέχουν στο να πάρουν αυτές οι αποφάσεις. Κοίταξε, λογικά σίγουρα θα υπάρχουν εξηγήσεις, ρε παιδί μου, για όλα. Σίγουρα τώρα δεν μπορεί. Τώρα καθίσαν άνθρωποι, όντως κάθισε επιτροπή, ασχολήθηκαν επιστήμονες, δεν είναι τώρα και χαβαλέ η φάση. Και εννοείται ότι το δουλεύουν, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα ζούσαμε κάτι τέτοιο. Εσύ περίμενες δηλαδή ποτέ ότι θα κυκλοφορούσαμε έξω με μάσκες ή θα ζούσαμε τέτοιο πράγμα lockdown? Ποτέ, είναι, ποτέ. Είναι απίστευτο, έτσι, δηλαδή φοβερό. Αυτά είναι που βλέπω από τις ταινίες. Ναι, ρε, ναι. Πώς τα αποκαλύψεις. Ναι, όλο αυτό. Δεν το περιμένεις. Είναι από αυτά τα πράγματα που απλά συμβαίνουν και δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Απλά να το βιώσεις και να το αποδεχτείς και να μπορέσεις όσο γίνεται να μην το αφήσεις να σε καταβάλει. Και δεν μιλάω εκ του ασφαλού, επειδή εγώ είμαι από αυτούς που έχουν δουλειά μέσα στην πανδημία. Και να μην είχα δουλειά, επειδή είναι η φύση μου τέτοια, θα προσπαθούσα με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και με νύχια και με δόντια, να μην με καταβάλει όλο αυτό. Πολύ... Θα προσπαθούσα να γίνω λίγο πιο δημιουργική. Πολύ σημαντικές κουβέντες, ναι, αυτά, ναι, που λες. Και το δημιουργική που είπες. Και ίσως κάπως έτσι θα πρέπει να κλείσουμε, και κάπως έτσι το είχα στο κεφάλι μου σαν αφορά με τα σχέδιά σου για το μέλλον, τέλος πάντων, και με τους Jaded Star, αλλά και τα προσωπικά σου σχέδια. Είδα επίσης κάτι ακόμα, επειδή νομίζω ασχολείσαι και στα social media, έκανα μια έρευνα, τέλος πάντων, κάτι crafts and paintings. Πες μας λίγο, ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον και με τι άλλα μπορείς ασχολείσαι και μπορούμε και εμείς να μάθουμε περισσότερα γι' αυτά? Γενικότερα μ' αρέσει να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου, από διακοσμητικά, να ζωγραφίζω πίνακες, να κάνω κατασκευές. Οπότε όταν βρίσκω το χρόνο το κάνω και σαν ψυχοθεραπεία και σαν επάγγελμα, δηλαδή τα που πολλούνται αυτά στο ίντερνετ κανονικά, όχι στην παρούσα φάση, αλλά γενικότερα όποτε μπορώ, όποτε μου το επιτρέπει το πρόγραμμά μου. Από εκεί πέρα το μέλλον, μόλις ανοίξει έστω και λίγο η κατάσταση, θα βρεθούμε με τα παιδιά, θα ηχογραφήσουμε live, έχουμε πει όλο το δίσκο μας και κάποια κομμάτια από το Memories, θα το βιντεοσκοπήσουμε για να δείξουμε, να μοιραστούμε λίγο με τον κόσμο πώς είναι live αυτή η πάντα. Είναι το πρώτο πράγμα που θα αυτό κάνουμε, σημαντικό, δηλαδή, νομίζω ότι χρειάζεται αυτό για το συγκεκριμένο άλμπουμ και θα είναι πάρα πολύ ωραίο κιόλας και το περιμένουμε με αγωνία αυτό. Για να είμαι ειλικρινής. Αυτό είναι και νέο ίσως. Εδώ μας δίνεις νέο τώρα. Υπομονούμε πραγματικά, γιατί δεν γίνεται άλλο. Θέλουμε πάρα πολύ να παίξουμε. Μέχρι να συμβεί αυτό με κοινό από κάτω, θα το κάνουμε ίντερνετικά. Και τώρα σε προσωπικό επίπεδο θα συνεχίσω να είμαι στα σκάλα φωνητικής. Γράφουμε ήδη τραγούδια με τους Jaded για τον επόμενο δίσκο. Υπάρχει ήδη νέο υλικό για επόμενο άλμπουμ? Ναι, υπάρχουν γύρω στα 4-5 τραγουδάκια. Μπράβο, τέλεια. Ωραίο αυτό. Δεν πρόκειται να πείσουμε να κοιτάξουμε 5 χρόνια. Ωραίο αυτό, γιατί ανυπομονούμε για την συνέχεια των Jaded Star έπειτα από αυτήν την αλμπουμάρα, το Realign, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα εδώ πέρα να έχουμε κοντά μας και να συνομιλήσουμε με την μάχη, με τη Maxi Nil, συγκεκριμένα των Jaded Star. Μάχη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Νομίζω ότι τα είπαμε καλά και εξαντλήσαμε σχεδόν όλα ή αρκετά πράγματα. Δεν ξέρω, θα ήθελα να κλείσεις εσύ αυτή την κουβέντα μας, όπως πιστεύεις και εσύ ή όπως θεωρείς καλύτερα. Πάμε. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα μας, για την πολύ όμορφη κουβέντα. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές, θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που σε όλα αυτά τα χρόνια μας στηρίζουν, μας αγαπάνε και μας το δείχνουν έμπρακτα. Παιδιά, θα το περάσουμε κι αυτό. Και για μένα το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε σε αυτές τις δύσκολες ώρες είναι η μουσική. Είναι, πιστεύω, το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να μας πάρει κανείς. Οπότε πάμε να ακούμε μουσική, να ταξιδεύει το μυαλό μας και να ονειρευόμαστε μέχρι να βγούμε μέσα από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάχη. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις και καλή τύχη. Σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης, συνέχιζε να παίζεις ωραίες μουσικές και να ακούμε ωραίες αλμπουμάρες. Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας και την εκπομπή μας εδώ με αυτό το μίνι αφιέρωμα με τους Jaded Star. Γεια χαρά, είμαι η Maxi Nil των Jaded Star και ακούτε Zion's Extreme Mix στο Rock Overdose. We'll be right back.
Rock Overdose Web Radio.